Κομμάτι της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της συνέπειας που ενώνει διαχρονικά τη δράση και το πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας με την κοινωνία, τους πολίτες και τις επισκέπτες του τόπου. Επομένως, λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας του δημοκρατικού πολιτεύματος, συμπορεύεται με την πολιτιακή οργάνωση και επιδιώκει την ενίσχυση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής του κόλπου της ελληνικής κοινωνίας. Η κοινωνία της αστυνομίας εξυγχρονίζεται, εξελίσσεται και εστιάζει στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και των επισκεπτών του. Η κοινωνία της αστυνομίας ενίσχυται σε ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοποίησης που πέρα από την άσκηση γενικής κατοχής αστυνόμευσης επεκτείνεται στη δημόσια και κρατική ασφάλεια έως και την άσκηση αστυνομίας προστασίας κοινωνίας. Θύματα κακοποιητικών κυρίως συμπεριφορών αλλά και θύτης παραβατικής δραστηριότητας. Μια επώνυμη καταγγελία ή μια ανώνυμη ειδοποίηση γίνονται η αρχή και η υποχρέωσή μας να πράξουμε. Συγκρίσεις των συναδέλφων αστυνομικών μπορούμε να αναγνωρίσουμε δύο βασικές διαστάσεις. Αρχικά, αυτή του επαγγελματία αστυνομικού, ο οποίος εφαρμόζει την νομοθεσία σύμφωνα με τις δημοκρατικές επιταγές και εργάζεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες του αναλογιζόμενος τον όρκο που εκφώνησε την ημέρα που εντάχθηκε στην αστυνομική οικογένεια. Αν συμπαραστάτε στο έργο της αστυνομίας και εξακολουθούν να διακρίνονται για την προσφορά τους και την αρρωγή τους στους εν ενεργεία και στους εν αποστατεία συναδέλφους μας. Συγκεκριμένα, σε αυτό το σημείο, ακολουθεί η απονομή συμβολικών ενθυμημάτων ως ελάχιστη έκφραση των συναισθημάτων, εκτίμησης και σεβασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στους αξιότιμους προέδρους των συνδέσμων αποστράτων των τεσσάρων νομών της Κρήτης. Παρακαλώ, όπως προσέλθει ο κύριος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, προκειμένου να απομείνουν τα συμβολικά ενθυμήματα. Και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας και επίσης μας έχει καθοδηγήσει το να είμαστε και εμείς αρρωγοί και κοντά στους συνταξιούχους, συναδέλφους μας, οι οποίοι έδωσαν ένα κομμάτι από τη ζωή τους και εμείς σαν συνεχιστές του έργου αυτού θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Να γράψετε το σύνδεσμό μας σαν μέλος. Σας ευχαριστώ την πάρα. Η πρώτη ψεύτη απευθύνεται σε όλους τους απόστατους που έδωσαν ένα κομμάτι από τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα και την κοινωνία. Ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε υγεία και όταν έρθει η ώρα να απολαύσετε κι εσείς τις μικρές και μεγάλες αρέσεις της αποστασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Τον ευχαριστώ λοιπόν για τη τιμή. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε και είναι εμείς οι απόστατοι που είμαστε πάντα δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας θέλουμε. Βέβαια το βραβείο. Προσωπικά ο πρόεδρος του οργανισμού μας, ο κύριος Κώστας Διανόπουλος, θα ήθελε να παραβρίσκεται πολύ στην απόψινη βραδιά, ωστόσο και στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας που αναπτύσσει ο οργανισμός μας με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ωστόσο επειδή είχε ήδη δεσμευθεί σε ανάλογη διοργάνωση του Πελοπόννησο, δεν ήταν εφικτό να βρίσκεται σήμερα κοντά. Οι αγώνες και επιχειρήσεις της Σμύρνη της Μικράς Ασίας του 1920 και λίγα χρόνια αργότερα, το 1940, η στρατιωτική μουσική ακολούθησε την πέμπτη μεραρχία Κρήτης στον πόλεμο στην Ελλοϊβαδική Μεθόριο. Σήμερα, το έτος 2016, η στρατιωτική μουσική της πέμπτης ταξιαρχίας πεζικού, πέμπτης μεραρχίας Κρητών, εκτός από την άσκηση των στρατιωτικών της υποχρεώσεων, προσφέρει και σημαντικό ψυχαγωγικό και πολιτιστικό έργο.